Θέλω να συγχαρώ την Επίτροπο Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η κυρία Ειρήνη Λοϊζίδου, για την ιδέα, πρωτοβουλία και διοργάνωση τη σημερινή ημερίδα με θέμα Προσωπικά Δεδομένα και Ελευθερία τη Έκφραση. Η προσωπική δέσμευση τη κυρία Λοϊζίδου σε ό,τι αναλάβει είναι διαχρονικά υποδειγματική σε όλου όσου συνεργάζονται μαζί τη. Επιτρέψτε μου όμω να εκφράσω και τι ιδιαίτερε μου ευχαριστίε στην κυρία Έλλη από το γραφείο τη κυρία Λοϊζίδου για τη συνεργασία τη με του συναδέλφου μου στο γραφείο τύπου και πληροφοριών, κύριο Δημήτρη Κωνσταντίνου, Μαρία Γεωργίου, Δημήτρη Ξένο, κυριακό Βαδόπουλο και Μαρίνα Αναστασίου, του οποίου από καρδιά ευχαριστώ για την προσπάθεια που έχουν καταβάλει για τη διοργάνωση τη σημερινή ημερίδα. Καλωσορίζω και ευχαριστώ επίση του φίλου από την αρχήρα τηλεόραση, το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων την Ένωση Συνταχτών, την Επιτροπή Διοντολογία και τον Κυπριακό Οργανισμό Εκδοτών Διαδικτύου για τη συνενο... συνδιοργάνωση αυτή τη ημερίδα. Και ιδιαίτερα του επικεφαλεί των Κιοπάνο, κυρία Ρώνα Κασάπη, νεόφυτο Επαμινόνδα, ξένια ξενοφόντο και του τρει μα Γιώργηδε, Γιώργο 56, Γιώργο Φράγκο και Γιώργο Παυλίδη. Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών τη Κυπριακή Δημοκρατία είναι αδιάσπαστο μέλο τη δημοσιογραφική οικογένεια, τη οποία τα μέλη, καλωσορίζω, σήμερα στο σπίτι τους. Για μας η σημερινή ημερίδα αποτελεί ορόσημο νομιμότητας στη συνεργασία μεταξύ της πολιτείας, της κοινωνίας και της δημοσιογραφίας. Uh, πολύ καλά ξέρουμε ότι πλέον η προστασία της ιδιωτικότητας, εκτός από το άρθρο 15 του συντάγματος, έχει και ευρωπαϊκή νομική βάση, το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα α, το επίσης κατοχυρωμένο α, θεσμικά το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης με το άρθρο 19 του Συντάγματος. Α, αυτές τις ρυθμίσεις τις έχω βάλει για να δείξω ότι είναι δύο θεσμοθετημένα α, κατοχυρωμένα δικαιώματα τα οποία όταν κρίνουμε τα βάζουμε στη ζυγαριά. Δημόσιο πρόσωπο δεν είναι μόνο το πρόσωπο το οποίο ασχολείται που είναι εκλελεγμένο πολιτικό πρόσωπο αξιωματούχος. Είναι το πρόσωπο που έχει από μόνο του επιλέξει από την ενασχόλησή του από τις καθημερινές του ενέργειες να πάρουν οι δραστηριότητες του μία αν θέλετε φύση να ξεπεράσουν την ιδιωτική σφαίρα και να το καταστήσουν έτσι πρόσωπο το οποίο μπορεί να απασχολήσει καθημερινά την δημόσια κοινή γνώμη. Άρα είναι αυτό το πρόσωπο που έχει επιλέξει μέσα από την καθημερινότητά του και την παρουσία του να προσδιορίσει, να αυτοπροσδιοριστεί το ίδιο ως δημόσιο πρόσωπο. Στην νομολογία τώρα, τα τρία κριτήρια που τίθενται και είναι κάτω από τη βάση μα κάθε φορά όταν είναι να δούμε πιο υπερχτερή το, α, τη προστασία της ιδιωτικότητας ή της ελευθερίας της έκφρασης. Έχουμε τρία κριτήρια αν κάποιο είναι δημόσιο πρόσωπο με βάση την, τον ορισμό που έχουμε δώσει και ο οποίο προκύπτει φυσικά νομολογιακά, το αν αυτό, που, αν αυτό με το οποίο ασχολείται είναι θέμα δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος, διότι προσέξτε, δεν είναι κάθε φορά αυτό που ενδιαφέρει δημοσιογραφικά είναι το ίδιο που εξυπηρετεί και το δημόσιο συμφέρον. Δεν είναι πάντα το ίδιο. Δηλαδή, δεν είναι πάντα στην ίδια γραμμή το δημοσιογραφικό, το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον με το δημόσιο συμφέρον. Και το τρίτο, αν έχει η ενασχόληση ή το θέμα ή το ζήτημα ή το επεισόδιο ήταν σε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο. Αυτά λοιπόν έχοντα υπόψη μπορούμε να δούμε πώ κρίνει η αρχή όταν έχει να αντιμετωπίσει τέτοια θέματα. Το θεμα η το ζητημα η το επεισοδιο ηταν σε ιδιωτικο η δημοσιο χωρο αυτα λοιπον εχοντας υποψη μπορουμε να δουμε πω κρινει η αρχη οταν εχει να αντιμετωπισει τετοια θεματα το θεμα των προσωπικών δεδομένων, κατά την προσωπική μου άποψη, ήταν μια κοινωνική ανάγκη που έπρεπε να έλθει και να παγιωθεί νομοθετικά στις ευρωπαϊκές χώρες καθώς επίσης και στις άλλες χώρες στον κόσμο. Είναι ένα δύσκολο θέμα επειδή το αντιμετωπίζουμε πρώτη φορά. Απευθύνθηκα σε ειδικό που χειρίζεται αυτού του είδους τα θέματα. Του ζήτησα τη βοήθειά του ώστε να είμαι σωστός σε αυτά τα πέντε πράγματα που θα σας πω. Μου έδωσε ορισμένες κατευθύνσεις και κάποια στοιχεία τα οποία και σας μεταφέρω. Και ό,τι καταλάβετε κι εσείς και εγώ από αυτά που μου είπε τα νομικά τους. Ε, στις 25 Μαΐου του 2018 τέθηκε σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο περίφημος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Αλλά δεν ήρθε ο Αρμαγεδόνας ακόμα τουλάχιστον ούτε άρχισαν να πέφτουν βροχή τα πρόστιμα από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποτελεί στην Ελλάδα την αρμόδια, τουλάχιστον εκεί, εδώ έχετε την κυρία Λοϊζίδου, την αρμόδια εποπτική αρχή για την παρακολούθηση και επιβολή της εφαρμογής του. Αλλά η Ελλάδα δεν έχει ακόμα θεσπίσει τις ειδικότερε ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του σε ορισμένες περιπτώσεις, εκεί δηλαδή όπου ο Γενικός Κανονισμός αφήνει περιθώρια στα κράτη-μέλη για τη συγκεκριμενοποίηση των θεμάτων αυτών. Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αναγνωρίζει και υποστηρίζει το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης. Πρόκειται για μία θεμελιώδη, κατοχυρωμένη ατομική ελευθερία, η κατάκτηση της οποίας συνδέεται με την εδραίωση της δημοκρατίας. Η μετάδοση πληροφοριών και η προβολή θέσεων και απόψεων μέσα από τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα αποτελούν εργαλεία στα χέρια των δημοσιογράφων προκειμένου να επιτελέσουν τον πολύ σημαντικό ρόλο τους ως κοινωνικοί παρατηρητές και να συνεισφέρουν με τον τρόπο τους στο δημόσιο διάλογο. Μία σημαντική έκφανση της ελευθερίας της έκφρασης είναι η πολυφωνία. Και πολυφωνία δεν σημαίνει να ακούγονται απλά πολλές φωνές για το ίδιο πράγμα. Πολυφωνία είναι να ακούγονται πολλές φωνές που να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για το ίδιο πράγμα. Πίσω από το γράμμα κάθε νόμου υπάρχει το πνεύμα που διέπει τη θέσπισή του, το οποίο δεν μπορεί να είναι άλλο από την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Γι' αυτό και πέρα και πάνω από την όποια φορμαλίστικη, ατρική και δογματική λογική και προσήλωση επιβάλλεται να τίθεται και να υπερέχει η λογική και η προσήλωση στο κοινωνικό όφελος και τα πανανθρώπινα ιδεώδη. Αυτή είναι μια θέση αρχής για την Ένωση συντάκτων Κύπρου που φρονώ όπως οφείλει ο κάθε δημοσιογράφος να υπηρετεί σεβόμενος την αποστολή του λειτουργήματός του που είναι ο κάθε πολίτης αλλά και ο κάθε άνθρωπος. Αυτή, αυτή η αρχή προϋποθέτει ανοιχτό πνεύμα, υπερβατικότητα και ουμανιστική προδιάθεση κατά την εφαρμογή και τήρηση όλων των νομοθεσιών και όλων των θεσμικών πλαισίων που διέπουν τη λειτουργία μιας πολιτείας. Από αυτό το πνεύμα βέβαια, από αυτή τη θεώρηση, δεν μπορεί να εξαιρείται το συνολικό, θεσμικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα ενό εκάστοτε εξημών και ο επιβεβλημένος σεβασμό προ αυτά. Με αυτό δεν υπενίσχυσομαι ούτε ισχυρίζομαι ότι οι δημοσιογράφοι νομιμοποιούνται να παραβιάζουν ή να παρακάμπτουν νομοθεσίε. Ωστόσο, κατά την ενάσκηση ενό κοινωνικού λειτουργήματο όπω η δημοσιογραφία, η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντο πρέπει να να δεσπόζει των όποιων άλλων κριτηρίων και παραμέτρων. Και θα γίνω πιο συγκεκριμένο. <coughs> Τέσσερα είναι τα βασικά είδη ρεπορτάζ τα οποία εμφυλοχωρεί ο κίνδυνο παραβίαση προσωπικών δεδομένων: Το αστυνομικό ρεπορτάζ, το οικονομικό ρεπορτάζ και κατά σειρά αξιολογική ιεράρχηση, το πολιτικό και το κοινωνικό ρεπορτάζ. Προσωπικά δεδομένα και ελευθερία έκφραση, λοιπόν, είναι ο τίτλο αυτή τη ημερίδα σήμερα. Δύο έννοιε που μπορεί κάποιο να πει εκ πρώτη όψεω ότι συγκρούονται μεταξύ του. Και όμω, κατά τη δική μου άποψη, μπορούν να συνεπάρξουν και μπορούν να αλληλοσυμπληρωθούν. Αν αποφύγουμε τι ακρότητε και στι δύο έννοιε, θα βρούμε την κοινή συνισταμένη για να δημιουργήσουμε το πλαίσιο για σωστή και αποτελεσματική λειτουργία τη δημοκρατία, με απόλυτο σεβασμό στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αλλά και στην ελευθερία τη έκφραση. Πρέπει να αποφύγουμε, θα έλεγα, το φοβικό σύνδρομο, το οποίο πλανάται μετά την εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί τη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σε ένα επικοδομητικό πλαίσιο να χτίσουμε νέε προσεγγίσεις και ευαισθησίε γύρω από το σημαντικό αυτό θέμα. Χρειάζονται πολλά να γίνουν ακόμη στον τομέα τη ενημέρωση και τη διαφώτιση γύρω από την εφαρμογή των νέων κανονισμών, γιατί πρόκειται περί αλλαγή και όχι απλά περί μια οδηγία. Το τιμωρητικό μέρο του κανονισμού θα πρέπει να υλοποιηθεί με μέτρο και σε στάδιο, αφού εξαντληθούν όλα τα περιθώρια. Ήδη παρατηρούνται κρούσματα ακρότητα από κάποιου επιτίδιου που επιδιώκουν ακόμη και να βγάλουν χρήματα, καταγγέλλοντα παραβιάσει των προσωπικών του δεδομένων. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να αποτελέσει τροχοπέδι για την ελευθερία τη έκφραση και αντιστρόφω. Ελευθερία τη έκφραση δεν σημαίνει ασυδοσία ούτε και χαλήνω τη γλωσσική διατύπωση. Και οι δύο έννοιε, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δηλαδή και η ελευθερία τη έκφραση, θα πρέπει να λειτουργούν με, τρόπο, με μέτρο και να επιδεικνύεται αλληλοσεβασμό και να ανέχεται η μία την άλλη, γιατί και οι δύο έχουν να παίξουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη σωστή λειτουργία τη δημοκρατία αλλά και των ανθρωπίνων σχέσεων. Να πω ότι όπω κάθε ελευθερία, έτσι και η ελευθερία τη έκφραση έχει τα όρια τη τα οποία φτάνουν μέχρι εκεί που αρχίζει να επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες ατόμου ή ατόμων και συνόλου ή συνόλου. Και βέβαια όταν μιλούμε για προσωπικά δεδομένα δεν εννοούμε απλά το όνομα των αριθμών τηλεφώνου, τη διεύθυνση ή το επάγγελμα οποιοδήποτε ατόμου. Στα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται και η εθνοτική καταγωγή, η υπηκότητα, το θρήσκευμα ή μη, οι πολιτικές πεπιθήσεις, ο σεξουαλικός προσδιορισμό κλπ. Και εδώ θα διαφωνήσω με τον φίλο μου τον Πάνο. Δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται εύκολα και χωρί να είναι αναγκαίο και τα οποία μπορεί να μην επηρεάζουν κατά ανάγκη το ίδιο το άτομο στο οποίο αναφέρονται, επηρεάζουν όμω ή ενδέχεται να επηρεάσουν ένα ευρύτερο σύνολο ατόμων που φέρει τα ίδια δεδομένα και να οδηγήσουν σε μια ρατσιστική αντιμετώπιση. Δηλαδή, όταν πω Αλβανό έκαμε το έγκλημα, δεν προσθέτει τίποτα στην είδηση, είναι όμω εύκολο να παρασυστούν κάποιοι. Σε ένα μια ρατσιστική αντιμετώπιση εναντίον των Αλβανών.